Γεια σας, σήμερα θα σας δείξω ένα καινούριο μηχάνημα. Πρόκειται για το Icon Data 2. Αυτό είναι το μηχάνημα. Δεν πρόκειται για έναν ανιχνευτή μετάλλων, είναι ένα καταγραφικό. Ο σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να συνδεθεί με τον ανιχνευτή μετάλλων τον οποίο ήδη έχουμε και να μετατρέψει τον ήχο σε εικόνα. Αντί να ακούμε το σήμα του ήχου, να βλέπουμε μια εικόνα για το στόχο. Συνδέεται λοιπόν με τον ανιχνευτή. Έχουμε συνδέσει το Icon Data 2 με έναν καλό παλμικό ανιχνευτή. Αυτός είναι ο GeoSensis X3. Εδώ γίνεται και η σύνδεση με το καταγραφικό. Και είναι ασύρματο. Αυτό είναι το πλεονέκτημά του σε σχέση με το παλιότερο μοντέλο, το Icon Data, το οποίο είχαμε και πουλούσαμε για πάρα πολλά χρόνια. Το Icon Data 2 εδώ ανοίγει. Για να γίνει ορατό να ενεργοποιήσουμε το Bluetooth, πατάμε αυτό το κουμπάκι. Βλέπουμε ότι εδώ ανάβει το μπλε χρώμα και κατόπιν θέλουμε κάποιο Android συσκευή, όπως ένα ταμπλετάκι, το οποίο το έχουμε όλοι. Αν δεν το έχουμε, είναι πάρα πολύ φθηνό. Για να το συνδέσουμε, πατάμε εδώ. Βρίσκουμε το Icon Data 2. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πατήσουμε αυτό το κουμπάκι και έχει γίνει πλέον σύνδεση. Συνδέθηκε. Τι θα συμβεί, θα σας κάνω ένα παράδειγμα για να δείτε πώς δουλεύει και τι κάνει αυτός ο καταγραφέας. Με αυτό το μηχανηματάκι, ο ανιχνευτής μετάλλων μας κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά με μηχανήματα τα οποία στοιχίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ γεωφυσικούς ανιχνευτές. Είναι πολύ εύκολος και πολύ γρήγορος. Πρόκειται φυσικά να ακολουθήσουν και άλλα βιντεάκια με τον τρόπο χειρισμού. Τώρα όμως όλοι θα πάρουμε μια πρώτη γεύση. Βρήκαμε το στόχο για να τον γράψουμε, συνδέσαμε το Icon Data με τον ανιχνευτή. Μπαίνουμε μέσα στο μενού. Βάζουμε μια κατεύθυνση στην οποία μας εξυπηρετεί να κουνάμε το δίσκο, από δεξιά προς αριστερά. Βάζουμε 5 γραμμές, αυτές είναι οι σαρώσεις 5, σημεία είναι 5, τα σημεία μέτρησης. Το σημείο μέτρησης είναι ίσο με το δίσκο που φοράμε ή το τελάρο. 5 επί 5. Βάζουμε αυτόματο και δίνουμε χρόνο, για παράδειγμα, 1 δευτερόλεπτο. Ο καταγραφέας θα γράφει αυτόματα, όπως θα δείτε. Πατάμε το εντάξει. Εντάξει. Και μας φτιάχνει αυτό το 5x5. Από εδώ ξεκινάμε. Θα κουνάμε το δίσκο και καθώς κουνάμε το δίσκο θα μας δείχνει και το στόχο. Start. Step. 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 Turn. Step. Step.
Data 2, ο νέος ασύρματος καταγραφέας δεδομένων Android σε άμεσο χρόνο για ανιχνευτές μετάλλων. Τώρα μπορείτε να μετατρέψετε τον ανιχνευτή μετάλλων σας σε ραντάρ εδάφους με 2D και 3D απεικόνηση στόχου. Το Icon Data 2 είναι συμβατό με ανιχνευτές μετάλλων που λειτουργούν χωρίς να κινείται το πινίο. Αρχικά, ρυθμίστε τον ανιχνευτή σε στατική, παλμική λειτουργία χωρίς κίνηση και ρυθμίστε τον με το έδαφος. Τοποθετήστε σε λειτουργία το Icon Data και ενεργοποιήστε το Bluetooth. Στη λίστα ορατών συσκευών επιλέξτε το καταγραφικό και η σύνδεση ολοκληρώθηκε. Step. Στο μενού επιλογών διαλέξτε την κατάλληλη κατεύθυνση σάρωσης ανάλογα την περιοχή και τον τύπο πινίου σας. Start. Step. Turn. Step. Step. Start. Step. Turn. Step. 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 Start. Step. Step. Turn. Step. Start. Step. Step. Turn. Step. Επιλέξτε μέγεθος πλέγματος για την έρευνα. Σαρώσεις ή sweeps είναι οι γραμμές έρευνας. Τα σημεία ή points είναι τα βήματα σε κάθε γραμμή. Start. Step. Η χειροκίνητη καταγραφή δεδομένων είναι κατάλληλη για ανώμαλη επιφάνεια εδάφους. Ο χρήστης ελέγχει την καταγραφή, Step. Πρέπει να πατάει το πλήκτρο καταγραφής σε κάθε βήμα. Step. Step. Turn. Για επίπεδη επιφάνεια εδάφους, επιλέξτε αυτόματο. Στο πεδίο διάκαινα, ορίστε τον προτιμόμενο χρόνο για το βήμα σας. Τώρα, το Icon Data ελέγχει την καταγραφή. Step. Step. Πατήστε καταγραφή Step. Μόνο μία φορά για να ξεκινήσετε. Turn. Όταν ακούτε τη φωνή, πρέπει να κάνετε ένα βήμα και ούτω Step. Καθεξής. Επιλέξτε πολύχρωμη κλίμακα και αυτόματη κλιμάκωση χρωμάτων. Για ανιχνευτές με ήχο VCO μεταβαλλόμενης συχνότητας, επιλέξτε λειτουργία Detect. Οι ανιχνευτές με σταθερό ήχο χρησιμοποιούν τη λειτουργία Magnet. Τώρα μπορείτε να βγείτε από τις επιλογές. Για να ρυθμίσετε το Icon Data 2 με τον ανιχνευτή μετάλλων σας, πλησιάστε το πινίο σε ένα μεγάλο μεταλλικό δείγμα αρκετά κοντά ώστε να έχετε το ισχυρότερο σήμα ήχου. Συνδέστε το καταγραφικό Icon Data στην υποδοχή ακουστικών του ανιχνευτή. Πατήστε το πλήκτρο της ρύθμισης Adjust και τα δεδομένα εδάφους Soil Data γίνονται 2000. Απομακρύνετε το μεταλλικό δείγμα και τα δεδομένα θα πέσουν στο 0. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε τη σάρωση.
step. Στρίβεται στην επόμενη γραμμή σάρωσης ακολουθώντας τις φωνητικές εντολές. Turn. Εάν συναντήσετε εμπόδια στη διαδρομή σας, οι αντίστοιχες κυψέλες του πλέγματος stop. Μπορούν να παραμείνουν κενές. Step. Step. Μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή, αποθηκεύστε τη. Στις ιδιότητες μιας κυψέλης πλέγματος, εισάγεται το μέγιστο βάθος που έχει δυνατότητα να ερευνήσει το ποινίο σας. Η μέτρηση βάθους του στόχου θα υπολογιστεί ανάλογα. Το εκτιμόμενο βάθος στόχου υπολογίζεται αμέσως με βάση την ισχύ σήματος του στόχου. Step, 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 step. Για να αναλύσετε την καταγραφή, εκτιμήστε πρώτα το πιθανό μέγεθος του στόχου στην απεικόνηση grid ή πλέγμα. Επιλέξτε απεικόνηση 2D και ελέγξτε για ένα καλό περίγραμμα και σχήμα στόχου. Στην απεικόνηση 3D, συγκρίνετε τις τιμές των δεδομένων εδάφους με μπλε χρώμα και των ύποπτων στόχων με κόκκινο χρώμα. Οι αυξημένες τιμές αποκαλύπτουν πραγματικούς στόχους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Icon Data 2, επικοινωνήστε απευθείας με το κατάστημα Ανιχνευτές Μετάλλων Κηρύτση.